Τη συνοχή της κυβέρνησης δοκιμάζει ο αντιρατσιστικός νόμος. Σε συνθήκες πόλωσης μεταξύ Σαμαρά και των κυρίων Βενιζέλου και Κουβέλη, τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι τρεις εταίροι θα επιχειρήσουν να βρουν τη χρυσή τομή. Αν και μέχρι σήμερα καμία πλευρά δεν βάζει νερό στο κρασί της. Το αντίθετο, μάλιστα. Ο Αντώνης Σαμαράς θα επιχειρήσει να πει στους δύο αρχηγούς πως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνουν βελτιώσεις. Ενώ τάσεται κατά τη σύσταση ιδιώνυμου δικήματος με το επιχείρημα ότι παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχουν σαφείς περιορισμοί που δεν επιτρέπουν τη θέσπιση ιδιώνυμου δικήματος, αποκρούν τη θέση του Μαξίμου, Πασόκ και Δημοκρατική Αριστερά. Επιμένουν να έρθει άμεσα στη Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο Ρουπακιώτη για να θωρακιστεί, όπως λένε, το θεσμικό πλαίσιο απέναντι στις προκλήσεις ακροδεξιάς. Και επικαλούνται οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητά εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Ενδεικτική του εκρηκτικού κλίματος στην κυβέρνηση είναι η επίθεση Βενιζέλου στη Νέα Δημοκρατία, την οποία πάντως δεν κατονόμασε, ότι επιχείρησε να προκαταλάβει την απόφαση της Βουλής σε σχέση με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Ενώ μίλησε για ανεπίτρεπτη δημόσια διαφωνία που αδικεί το πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της κυβέρνησης. Είναι ανεπίτρεπτες αλαζονικές τοποθετήσεις που προκαταλαμβάνουν τη Βουλή. Είναι μέγιστο πολιτικό λάθος. Γιατί τότε μπορεί ο καθένας να επικαλείται το κρίσιμο κοινοβουλευτικό του μέγεθος. Και αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο. Ασφάλεια θα προσφέρουν οι θεσμοί της δημοκρατίας, όχι οι αυτόκλητοι τραμπούκοι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρήσει η φιλοσοφία του νομοσχεδίου που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η προώθηση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου είναι επιτακτική δημοκρατική ανάγκη, προκειμένου η χώρα μας να εναρμονιστεί με τις κοινοτικές λογικές και οδηγίες. Τη δημόσια διαφωνία αξιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης ζητά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για να επιτεθεί στην κυβέρνηση, ενώ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι με τη στάση της επιχειρεί να αποκομίσει μικροπολιτικά ωφέλη και από τη δεξαμενή των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Τριβές στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν δημιουργεί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ακροδεξιό περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά που πραγματικά κυβερνά τον τόπο. Ας επιλέξουν λοιπόν οι εταίροι της Νέας Δημοκρατίας. Με τη δημοκρατία δεν παίζουμε. Θα υποχωρήσουν για άλλη μια φορά ταπεινωμένοι στις αξιώσεις του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Μπαλτάκου, ώστε να μείνουν πάση θυσία στην εξουσία ή θα θέσουν θέμα. Τη θέση τους να οπλοφορούν υπερασπίζονται οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και εξαπολύνουν επίθεση στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Σήμερα στην Ελλάδα ζουν πάνω από 3 εκατομμύρια ξένοι λαθρομετανάστες. Αλλά τι κάνει η πολιτεία γι' αυτό? Πέρα από τον αντιρατσιστικό νόμο, ασχολείται με άλλα ζητήματα μικρότερης σημασίας. Τους πειράζουν τα πιστόλια που στο κάτω-κάτω είναι ένα νόμιμο δικαίωμα βάσει συντάγματος, αλλά δεν έχουν πει ούτε μία λέξη για τα χιλιάδες καλάσνικοφ που βρίσκονται στα χέρια Αλβανών. Με πρόταση να ιδρυθεί συνταγματικό δικαστήριο που θα αποκλεί την κάθοδο στις εκλογές κομμάτων όπως η Χρυσή Αυγή, απαντά ο Νίκος Δένδιας. Να εξεταστεί η σκοπιμότητα ίδρυση συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα έχει ουσιαστική αρμοδιότητα στην ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών και θα έχει τη δυνατότητα να αποκλεί την κάθοδο στις εκλογές όταν υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις, παραδείγματος χάρη δικαστικές αποφάσεις εις βάρος υποψήφιων βουλευτών του, ότι ένα πολιτικό μόρφωμα απειλεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Έντονη ήταν η αντίδραση του κόμματος του Νίκου Μιχαλολιάκου. Αποκρούει τα περί ναζιστικού μορφώματος και κατηγορεί τον κύριο Δένδια πως μοναδικό του μέλημα είναι να συκοφαντεί ένα νόμιμο πολιτικό φορέα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.